Γκολ Πότ Πάουκ με τον Κώστα Πετροτό. Όλα <Ρι> όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον Πάουκ σε ένα podcast. Ο Πάουκ πέτυχε την τέταρτη νίκη του μέσα σε 45 μέρε κόντρα στην ΑΕΚ. Προφανώ είναι στοιχείο άξιο αναφορά και μάλλον δείχνει και την αλλαγή δεδομένων στη σχέση ανάμεσα στου δύο δικεφάλου τα τελευταία χρόνια. Η ομάδα του Παύλο Γκαρσία στηρίχθηκε για μία ακόμη φορά στην πετυχημένη συνταγή του σχήματο με τρει στην άμυνα και στο βάθο του ρόστερ της. Στον πρώτο ημιτελικό κυπέλου ήταν ο Μούρκ που ήρθε από τον πάγκο και έκρινε την τύχη τη αναμέτρηση. Στο δεύτερο, ο Κρμέντσικ, που σφράγισε την πρόκληση στον τελικό και χθε ο Ουάρντα που πήρε τον τίτλο του Game Changer. Μπήκε στην αρχή του δευτερού μέρου και έδωσε την ευκαιρία στον Τσέχο Φορ να σκοράρει και να πάρει το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σβάμπ. Ο Πάουκ δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και κλείδωσε από το βράδυ τη Τετάρτη και μαθηματικά το εισιτήριο για το Europa Conference League. Η υποχρέωση για έξοδο στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε και πλέον άπαντε μπορούν να συγκεντρωθούν στο μεγάλο στόχο τη κατάκτηση του κυπέλου που θα σώσει τη σεζόν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α μην γελιόμαστε. Ο Πάοκ τη τριετία 2016-2019 έχει ανεβάσει τον πύχη των απαιτήσεων των οπαδών του και κάθε χρόνο πλέον θεωρούν αυτονόητο ότι η ομάδα του πρέπει να διεκδικεί τίτλο. Όχι άδικα, αν κανεί μπει στη διαδικασία να αναλύσει σε ποιο ύψο φτάνει η επένδυση του Ιβάν Σαββίδη και ποια είναι η σύγκριση με τι άλλε ομάδε που ανταγωνίζονται του ασπρόμαυρου στα φετινά playoff. Α μείνουμε όμω λίγο παραπάνω στο παιχνίδι του ΑΚΑ. Η εξέλιξη του μάτς περιγράφεται μέσα σε λίγες λέξεις. Αρχικά ο Πάοκ απορρόφησε την επιθετικότητα που ήθελε να βγάλει η ΑΕΚ, δεν της έδωσε καμία ευκαιρία να απειλήσει, τη βραχικύκλωση αναγκάζοντας της μάλιστα να ανεβάσει κάπως τις γραμμές της στο γήπεδο και μετά άρχισε να τη χτυπάει στην κόντρα επίθεση με αιχμή του δώρατος τον Κρμέντσικ. Στο πρώτο ημιχρονό ο Τσέχος Φόρη είχε τρεις αποτυχημένες απόπειρε να σκοράρει και τελικά πέτυχε τον γκολ. Που το πανηγύρισε σαν το ξοβόλο, θυμίζοντα Κλάου Αθανασιάδη, από την εξαιρετική πάσα του Ουάρντα. Λίγο αργότερα πήρε και το πέναλτι και σίγουρα αναδείχθηκε ω ένα από του πλέον κομβικού ποδοσφαιριστέ για το διπλό του Πάοκ. Ωστόσο, η παρουσία του στο παιχνίδι, μάλλον έχει κάνει πιο έντονο τον προβληματισμό που υπάρχει για το αν το καλοκαίρι ο Ιβάν πρέπει να κάνει κίνηση για την απόκτηση του 27χρονου φόρου. Το στοιχείο που δημιουργεί το σκεπτικισμό είναι η εκτελεστική ικανότητά του. Ο Τσέχο έχει πετύχει 3 γκολ σε 27 τελικέ προσπάθειες στο πρωτάθλημα. Με απλά λόγια, χρειάζεται 9 προσπάθειες για να σκοράρει. Την ώρα που ο Σφιντέρσκι θέλει 3,7 και η φόρ του βασικού αντιπάλου του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, ακόμη λιγότερε. Περίπου 2,5 Ελαραμπή και 3,5 Χασάν. Φυσικά τα παραπάνω δεδομένα περνούν και από το φίλτρο των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για την αγορά του από την Πρίζ. Εσεί αν στη θέση του διοκτήτη του ΠΑΟΚ, θα τα δίνατε. Είχε και άλλου πρωταγωνιστέ στο Ματσουάκα. Το Μπάμπα που επιβεβαίωσε ότι όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο περισσότερο fullback επίπεδου Chelsea θυμίζει. Στη δική του περίπτωση, το ερώτημα δεν είναι αν αξίζει, αλλά αν ο Πάουκ μπορεί να τον πάρει από την αγγλική ομάδα. Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι ο Λονδρέζικο Σύλλογο θέλει να διάσει το ρόστερ και μέσα στη λίστα των υποπαραχώρηση ποδοσφαιριστών είναι και ο Γκανέζο. Όμω, μπορεί στα αλήθεια να μπει ο Πάουκ στο κυνήγι τη απόκτησή του όταν η Τσέλσι δαπανά για το ετήσιο συμβόλαιό του γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση νομίζω μπορεί να τη δώσει μόνο ο ίδιο ο 26χρονο Μπακ. Μετά από περίοδο σοβαρών τραυματισμών, ο Πάουκ τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει restart στην καριέρα του. Λογικά, αν παραμείνει και του χρόνου, θα ανεβάσει και άλλο τα στάνταρ του. Θα θελήσει να πατήσει πόδι για παραμονή στην Τούμπα, έστω υπό τη μορφή εκ νέου ή συνδιοκτησία. Για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, πάνω από όλου όμω τον πλέον καταλητικό ρόλο είχε ο Άντρια Ζήβκοβιτς. Οι δύο πάσει του στην αρχή των φάσεων που έφεραν αγκόλ του Πάουκ ήταν η απόδειξη τη υψηλή ποιότητα που έχει με την παρουσία του δικέφαλο του Βορρά και λείπει από τι υπόλοιπε ομάδε του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακόμη και ο Ολυμπιακό μπορεί να υπερτερεί του Πάουκ σε άλλε θέσει, Ζήβκοβιτς όμω δεν έχει. Ο βραχής όμως έρβος το είχε δείξει άλλωστε και στο μεταξύ τους παιχνίδι στην Τούμπα με τα δύο γκολ που σημείωσε. Ήταν ένα από τα μάτς που έβαλε τη σφραγίδα του. Όπως είχε κάνει και με τα δύο γκολ στην Πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ. Και την άκρος καταλητική εμφάνιση στην Τρίπολη για να μην φύγει εντελώς με άδεια χέρια από το μάτς η ομάδα του. Βάλτε και το χθεσινό παιχνίδι στη Σούμα και έχετε τον MVP τον Playoff Off για τον Μπάουκ. Ο 24χρονο επιθετικό αποτελεί και τον βασικότερο λόγο αισιοδοξία για να καταλήξουν ο Σαββίδη και οι συνεργάτε του ότι το καλοκαίρι η ομάδα πρέπει να χτιστεί γύρω του. Ο Παύλο Γκαρσία το έχει αντιληφθεί και φαίνεται από το πώ τον αξιοποιεί. Ο Ρουγανός τεχνικό είναι ένα ακόμη από του κερδισμένου και αυτή τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Η παρέμβασή του στην Ανάπαυλα ήταν καταλητική τόσο με τις αλλαγές ο Άρτα και Τσιγκάρα που γλίτωσε τον Αουγκούστα από την αποβολή, όσο και με το ψυχολογικό το πάρισμα της ομάδας του που μπήκε αφηνιασμένη στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Ο 43χρονος τεχνικός με πολύ σημαντικό συμπαραστάτη το Βιερίνια δείχνει μια πολύ μεγάλη ικανότητα στο να διαχειρίζεται σωστά το έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο αξιόλογο εφόδιό του για να πιστεί ο Σαβίδης να του εμπιστευτεί τη διαχείριση της ομάδας και για τις επόμενες σεζόν. Ομογενή επιχειρηματία άλλωστε σε ανύποπτο για ορισμένου χρόνο, όταν είχε τη συζητήσει με τον Βιερίνια για την ανανέωση του συμβολέου του, είχε δείξει πόσο πολύ ποντάρει και για το άμεσο μέλλον στο δίπολο Γκαρσία Βιερίνια. Είναι οι δύο πιο σημαντικέ προσωπικότητε στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου, γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ και έχουν επίγνωση του τι πραγματικά χρειάζεται η ομάδα για να εξελιχθεί. Προφανώ και η δήλωση του Πορτογάλου αρχηγού του ΠΑΟΚ. Πλέον όλοι οι παίκτε πιστεύουν στον Γκαρσία και αυτό φαίνεται στο γήπεδο, είναι ένα μήνυμα προ τον Σαββίδη πω και ο ίδιο ποντάρει στη συνεργασία του με τον Οργουανό. Ο Πάουκ έχει πλέον μπροστά του σχεδόν δύο εβδομάδε να κάνει προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλο με τον Ολυμπιακό, χωρί να πιέζεται από την υποχρέωση τη Ευρώπη. Για την ακρίβεια, λιγότερο από δύο εβδομάδε, καθώ υπάρχει την Κυριακή και το μάτι με τον Άρη. Εκεί που μπορεί να κλειδώσει και τον στόχο γοήτρου, αλλά πολύ σημαντικό για τον ψυχισμό των οπαδών του, την δεύτερη θέση. Αν τα καταφέρει, Τότε θα έχει κερδίσει ένα ακόμη ψυχολογικό όπλο για τη μεγαλύτερη μάχη τη σεζόν, αυτή στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Το να κλείσει η σεζόν με μια κούπα κόντρα στον αντίπαλο που θέλει να εκθρονήσει τη νέα, θα είναι το ιδανικό φινάλε και θα δώσει και την απαραίτητη όθηση για έναν εύστοχο μεταγραφικό σχεδιασμό. Καλό είναι βέβαια στι κερκίδε του Άκα να βρίσκεται και ο νέο αθλητικό διευθυντή, καθώ ο χρόνο δεν περισσεύει για να γίνουν οι σωστέ επιλογέ στο χτίσιμο μια πραγματικά ανταγωνιστική ομάδα. Ακούσατε το Gold Pod Pauk με τον Κώστα Πετροτό. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.